Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισες. Ονομάζομαι Φιλιόπα Μιχαήλ. Το ΣΥΤΑ είναι το κλαδικό συνδικάτο στον κλάδο των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών στην Αττική. Δίνουμε καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς τη μάχη απέναντι σε εργοδοσία και κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, βάζοντας ως προμετωπίδα το πραγματικό συμφέρον των εργαζομένων του κλάδου. Η μάχη είναι σκληρή και δύσκολη, παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε νίκες με την υπομονή και την πάλη μας. Πριν το καλοκαίρι, για παράδειγμα, καταφέραμε με πιέσεις να δοθούν τριετίες σε συναδέλφους και να επαναπροσληφθούν στις δουλειές τους ύστερα από την απόλυσή τους όταν τα διεκδίκησαν. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας εμπόδια βάζουν όχι μόνο οι εργοδότες, αλλά ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός με τους εκφραστές του. Θα αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τον Απρίλιο του 2017, η ιδρυσμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, τότε διοίκηση των ΕΛΤΑ, εκδήλωσε την πρόθεση να προχωρήσει στη μείωση κατά 30% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στη διανομή. Στην Αττική, το ΔΣ του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνα, στο μεγαλύτερο σωματείο στα ΕΛΤΑ, αρχικά συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία χαρακτηρίστηκε από μαζική συμμετοχή και πήρε την απόφαση για 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Μετά την πρώτη μέρα της απεργίας όμως, και ενώ η συμμετοχή έφτασε στο 92%, οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, ΔΑΚ, προέλευσης ΔΑΚΕ, ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, που έχουν την πλειοψηφία στο ΔΣ του Σωματείου, τα δίπλωσαν, παρουσιάζοντας ως κατάκτηση ότι τελικά η μείωση θα είναι μόνο 15% στη διανομή. Τον Ιούλιο του 2017, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, σε επίπεδο της Ομοσπονδίας της ΠΟΣ, ΠΑΣΚΕ και ΠΑΚ, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψε κοινή συμφωνία με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Οι ΔΑΚΕ και οι ΔΑΚ, αν και δεν υπέγραψαν τη συμφωνία, τη στήριξαν και τη στηρίζουν στην πράξη. Όλοι αυτοί εξάλλου υπέγραψαν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που επέφεραν μειώσεις μισθών και επιδομάτων πάνω από το 40%. Πρόκειται για μια ακόμη συμφωνία μνημείου εργατοπατερισμού που ταυτίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων με τα συμφέροντα της καπιταλιστικής επιχείρησης και τους επιβάλλει να βάλουν πλάτη για να γίνουν τα ΕΛΤΑ πιο ανταγωνιστικά. Χαρακτηριστικά η κοινή συμφωνία αναφέρει: οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα συμβάλλουν, όπως έχουν αποδείξει στο παρελθόν, με το ζήλο, την εργασία τους και τη δέσμευσή τους, την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του οργανισμού. Στρατηγικός στόχος και των δύο μερών είναι η επάνωδος του οργανισμού με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο σε κερδοφορία και αναπτυξιακή πορεία. Η συμφωνία τους προβλέπει μεταξύ άλλων την παραπέρα μείωση των μισθών, την αύξηση των ωρών εργασίας και άλλα πολλά. Σήμερα στα ΕΛΤΑ είμαστε μπροστά σε εξελίξεις που χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν στον δρόμο, θα απολυθούν. Αρχικά το σχέδιο της σημερινής διοίκησης προβλέπει απολύσεις νοικιαζομένων εργαζόμενων και μετά από ό,τι φαίνεται σχεδιάζουν εθελούσιες που έχουμε καλά μάθει τι σημαίνει για αυτούς που θα μείνουν πίσω. Βαρέλει δίχως πάτο για μισθούς και δικαιώματα. Σε όλο αυτό η ΠΟΣ τίποτα, κουβέντα. Ενώ μόλις την προηγούμενη Τετάρτη έκανε κινητοποίηση στο Σωματείο των Ταχυδρόμων, που εξήγελε Γενική Συνέλευση, την οποία ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει το πού και πότε θα γίνει με ευθύνη των παρατάξεων ΔΑΚ, ΔΑΚ και ΠΑΣ και ΠΑΚ, και ικανούς έχουμε να μην πραγματοποιηθεί και ποτέ, γιατί έχουν δείξει ότι θέλουν τους εργαζόμενους μακριά από τέτοιου είδους μαζικές διαδικασίες. Μέχρι και τα αιτήματα που μπαίνουν στην κινητοποίηση είναι μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων. Το μόνο που λέγανε ήταν να μείνουν στη δουλειά όσοι συνάδελφοι καλύπτουν οργανικές θέσεις στη διανομή με μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή τι, να γίνουν 8 ώρες και με σύμβαση πενθήμερων όπως οι τελευταίες. Όσοι καλύπτουν οργανικές θέσεις. Και ποιος θα το κρίνει αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Πολύ εμπιστοσύνη δείχνεται, αν και λογικό από πλευρά σας. Αντίστοιχα, η διοίκηση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Εσωτερικής Εκμετάλλευσης λάβει δια της απουσίας του, εφόσον η στάση του δείχνει ότι δεν θεωρεί άξιο να ασχοληθεί με κάτι τόσο σοβαρό. Απέναντι σε όλο αυτό είναι η προσπάθεια του κλαδικού μας συνδικάτου, που από την ίδρυση του βάζει στην πρώτη γραμμή της πάλι στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και σήμερα σε αυτό πρωτοστατούμε, ενημερώνουμε και κινητοποιούμε μόνιμους και νοικιαζόμενους, διεκδικώντας άμεση μετατροπή των συμβάσεων των συναδέλφων σε αρίστου χρόνου, με πλήρη δικαιώματα, χωρίς να απολυθεί κανείς και με εργοδότητα ΕΛΤΑ τον πραγματικό εργοδότη, που για αυτόν παράγουν έργο. Η κοινή πάλη μονίμων και νοικιαζόμενων όλων των εργαζομένων του κλάδου μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να απαντήσει στην επίθεση εργοδοσίας και κυβέρνησης. Αυτό προσπαθεί το συνδικάτο μας, βάζοντας και όχι μονιμοποιώντας, νομιμοποιώντας τον διαχωρισμό της εργοδοσίας που δυστυχώς νομιμοποιούν άλλες δυνάμεις στο κίνημα, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, που δεν τους γράφει στα σωματεία για τις καρέκλες.
Μας κάνει εντύπωση που στο κλάδο μας, που εργαζόμενοι υποφέρουν από απληρωσιά, από ελαστικές σχέσεις εργασίας, απολύσεις, ανασφάλιστη εργασία, να υπάρχουν δυνάμεις μέσα στα σωματεία που να μιλάνε για εργασιακή ειρήνη στους χώρους δουλειάς. Είναι νέα μόδα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πρόσφατα, στη Γενική Ταχυδρομική, είχαμε απολύσεις. Το επιχειρησιακό σωματείο εκεί πάει και υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας και αυτές οι δυνάμεις βάλανε και εκεί το ζήτημα να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Συνάδελφοι, δυστυχώς με εργασιακή ειρήνη ούτε απολύσεις παίρνονται πίσω, ούτε σύμβαση με αξιοπρέπεια και δικαιώματα που να ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων υπογράφεις. Άντε το πολύ πολύ να υπογράψει καμία σύμβαση που είναι κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες της εργοδοσίας, όπως τον ΕΤΕ που εργοδοτικοί και κυβερνητικοί πούλησαν 24 μέρες αγώνα. Οι εργαζόμενοι είναι μόνοι μας σε πόλεμο με την εργοδοσία, είτε το παραδέχεστε είτε όχι. Εσείς τους θέλετε φοβισμένους και θεατές, εμείς μαχητές να παλεύουν για τα δίκια τους. Αυτό θέλουμε ταξικές δυνάμεις στον κλάδο. Αν μεταφράζετε εσείς τις απολύσεις και το τσεκούρεμα δικαιωμάτων ειρήνη, να τη βράσετε. Μάλλον σας έμεινε από την ανταγωνιστικότητα και τη δίκαιη ανάπτυξη που έρχεται. Είναι στιγμή που οι εργαζόμενοι πρέπει και θα σηκώσουν κεφάλι, νικηφόρα μπορεί να είναι η γραμμή, που ανοιχτά βρίσκει και σημαδεύει τον εχθρό. Οι δυνάμεις που ρίχνονται στη μάχη για τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων, τις ανάγκες τους, που δεν τα διπλώνουν στις υποδείξεις και στους στόχους της εργοδοσίας, οι ταξικές δυνάμεις στο κλάδο όπως το ΣΕΤΑ, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα και η σημαντική ανάπτυξή μας, το δυνάμωμά τους μπορεί και θα δώσει όθηση στο εργατικό κίνημα της χώρας για αγώνες ταξικούς, διεκδικητικούς, μέχρι την τελική νίκη. Ευχαριστώ. Thank you.